Για εσάς ήταν εύκολος ο δρόμος της τέχνης σας ή δυσκολευτήκατε? Δύσκολος. Υπήρχαν προηγούμενοι μεγάλοι καλλιτέχνες οι οποίοι κρατούσαν τα πόστα και τα σκύπτρα σε τέτοιο βαθμό που ήταν τελείως αδύνατο για μας, για τη δική μου κατηγορία και ηλικία τότε, να τα σπάσεις. Δηλαδή δεν μπορούσες να υπερβείς ένα γκαζατζίδι, πώς να τον υπερβείς. Ένα μπιθικότσι, πώς να τον υπερβείς. Ποιο ήταν το δικό σας χαρακτηριστικό, πιστεύετε, που σας καθιέρωσε? Το γεγονός ήταν ότι εγώ, επειδή δεν είχα την ευτυχία να μου γράψουν τραγούδια όπως γράφαν σε αυτούς τους μεγάλους, έπρεπε να δηλώσω την παρουσία μου με κάτι που το παρήγαγα εγώ. Κάθισα και έγραψα εγώ τα τραγούδια μου. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε, κάντε ό,τι θες. Ποια είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Μια καρδιά»? Ένα καλοκαίρι που εγώ εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη και το πρωί κάναμε μπάνιο στην παραλία εκεί στην Περαία, ας πούμε, και είναι δύο μικρά παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, κάτω των 10 ετών φυσικά, όπου το αγοράκι θέλει να προσφέρει στο κορίτσι κάτι που έχει ένα τενεκεδάκι και βάζει, και αυτό αρνείται, τον διώχνει, και αυτός πηγαίνει και της προσφέρει αυτό το πράγμα συνέχεια και αυτή αρνείται. Αλλά όταν το έπιασα εγώ αυτό το βότσαλο, ήταν σε σχήμα καρδιάς. Πείτε μου λίγο για τη συνεργασία σας με την Άννα Βίση και τον Νίκο Καρβέλα. Έχω συμβάλει σε μία δουλειά της, την πρώτη της δουλειά, που είχε τον τίτλο «Όσο έχω φωνή». 12. Ένα τηλεφώνημα. Όσον αφορά δε ένα άλλο τραγούδι μεγάλο, το 12, μπορώ να πω ότι η συμβολή μου εκεί δεν ήταν μοιρασμένη στο 50%, γιατί η ιδέα ήταν του Νίκου του Καρβέλα. Οι γονείς σας πώς αντέδρασαν όταν έμαθαν ότι δουλεύετε για να συνεισφέρετε χρήματα στο σπίτι? Έκλαιγαν. Δεν θέλανε να δουλεύω για να φέρνω χρήματα στο σπίτι. Θεωρούσαν ότι είναι αποτυχημένο ένα παιδί 12 χρονών να φέρνει λεφτά στο σπίτι. Αλλά το παιδί είχε δύναμη όμως. Και είπε ότι όχι, ό,τι και να λέτε, εγώ θα φέρνω. Γεννήθηκα σε πολύ φτωχή γειτονιά και από πολύ φτωχή οικογένεια. Και δεν επαρκούσαν τα εισοδήματα από τον πατέρα και έπρεπε να βοηθήσω. Και σε τούτο βγήκα στο πεζοδρόμιο πολύ νωρίς, μόλις έβγαλα το δημοτικό. Κουβάλαγα βαλίτσες στο λιμάνι για επιβάτες και μου δίνανε πουρμπουά. Ποιος ήλιος έξε προβαλέ, με γεμελέ, με γεμελέ. Θέλω να μου περιγράψετε τη στιγμή που έρχεται ο Νουρέγεφ στο μαγαζί που τραγουδάτε και σηκώνεται για να χορέψει ζεϊμπέκικο. Δεν σηκώθηκε, εγώ τον τράβηξα. Φυσικά δεν χόρεψε, γιατί έκανε μια κίνηση μονάχα, αυτή τη χαρακτηριστική που κάνουν οι μεγάλοι χορευτές, και κάθισε κάτω. Εξετίμησε πάρα πολύ τη δουλειά μου και γίναμε και φίλοι. Όταν πήγα στο Παρίσι, τον συνάντησα. Από τον χώρο του τραγουδιού κάνατε φιλίες? Όχι, δεν έκανα. Στον χώρο του τραγουδιού υπάρχει ένας περίεργος και προστατευόμενος ατομισμός των τραγουδιστών, οι οποίοι θέλουν να διατηρούν αυτήν την ιδιαιτερότητα προκειμένου να έχουν και τη δική τους στάθμη επιτυχίας. Αυτό ήταν τότε, την εποχή εκείνη, πολύ ανταγωνιστικό και δεν ήταν εύκολο να κάνεις φιλίες. Η επιλογή του να μην παντρευτείτε ήταν συνειδητή ή δεν προέκυψε? Συνειδητή, γιατί με τη δουλειά αυτή δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σωστός. Είναι πολύ οι πειρασμοί, οι ανταγωνισμοί και οι απαιτήσεις.